Γεια χαρά σε όλους, Στράτος Αγιάννη από το craftispro.gr με ακόμα ένα Photoshop δωρεάν μάθημα όπου θα σας δείξω πώς μπορείτε να μετατρέψετε τις φωτογραφίες σας σε εκπληκτικά ασπρόμαυρα μικρά έργα τέχνης και θα δούμε μερικές τεχνικές και tips ώστε όταν κάνετε μία φωτογραφία από έγχρωμη ασπρόμαυρη να μπορέσετε να πάρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα ξεκινήσουμε με ένα-δύο μικρά tips πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μεταμόρφωση της φωτογραφίας μας σε ασπρόμαυρη και να πούμε ότι πολλές φορές περισσότεροι αυτό που κάνουν όταν θέλουν να κάνουν μια φωτογραφία ασπρόμαυρη είναι να πάνε στο παράθυρο του Hue Saturation, το οποίο εμφανίζεται αν πατήσετε Ctrl U ή αν πάτε στο Image Adjustment και Hue Saturation από εδώ. Και αυτό που κάνουν είναι κατεβάζουν το Saturation τέρμα αριστερά και έτσι έχουν κάνει τη φωτογραφία ασπρόμαυρη. Ναι, μεν εδώ πέρα εξαλείφουμε το χρώμα και γίνεται φωτογραφία ασπρόμαυρη, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο χειρότερος ίσως τρόπος για να κάνετε μία φωτογραφία ασπρόμαυρη, γιατί απλά αφαιρεί από παντού το χρώμα και δεν σας δίνει κανέναν απολύτως έλεγχο στο πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας και της τονικότητας που μπορεί να σας δώσει, δηλαδή το φωτεινό και το σκοτεινό περιεχόν, το κοντράστ κτλ. Επίσης να πω ότι αυτός εδώ πέρα ο τρόπος είναι και καταστροφικός, επομένως παρατηρήστε το layer εδώ πέρα δεξιά. Όταν θα κάνω τη φωτογραφία ασπρόμαυρη γίνεται και το layer εδώ πέρα δεξιά ασπρόμαυρο και μισό λεπτό λίγο να κάνω και τα εικονιδιάκια εδώ πιο μεγάλα. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα το μενού, επιλέγουμε το panel options, πάμε εδώ και αν κάνουμε κλικ στο μεγάλο εικονίδιο και πατήσουμε OK βλέπουμε εδώ πλέον καλύτερα τι γίνεται. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε καταστρέψει τη φωτογραφία ή αλλιώς έχουμε εξαφανίσει το χρώμα σε μόνιμη βάση. Οι τεχνικές που θα σας δείξω θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με μη καταστροφικό τρόπο και θα μπορέσετε πάρα πολύ εύκολα να πάρετε εκπληκτικά αποτελέσματα με εξαιρετικό έλεγχο. Και κάτι δεν σας αρέσει, μπορείτε να πάτε πίσω χωρίς να καταστρέψετε επαναλαμβάνω τη φωτογραφία και να ξεκινήσετε από την αρχή ή να κάνετε επιπλέον μικρορυθμίσεις αν κρυφθούν απαραίτητες. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να ανοίξουμε την παλέτα των layers πατώντας το πλήκτρο F7 και στη συνέχεια να πάμε εδώ πέρα κάτω και να επιλέξουμε από αυτό εδώ το μενού την επιλογή Black and White. Αυτό θα φτιάξει ένα adjustment layer, το οποίο είναι ένα ειδικό layer που κάθεται πάνω από τη φωτογραφία μας και μετατρέπει οτιδήποτε είναι κάτω από αυτό το layer σε ασπρόμαυρη φωτογραφία. Αλλά βλέπουμε εδώ, σε αντίθεση με την προηγούμενη μέθοδο, του κατεβάσματος εντός εισαγωγικών του saturation, ότι η φωτογραφία μας παραμένει έγχρωμη, ενώ η αποτύπωσή της είναι ασπρόμαυρη, εδώ. Άρα έχουμε ασπρόμαυρη φωτογραφία, αλλά αν σβήσουμε αυτό το adjustment layer που ουσιαστικά αφαιρεί το χρώμα, τότε σταματάει και το εφέ του να επηρεάζει τη φωτογραφία, δηλαδή το εφέ αφαίρεση χρώματος και η φωτογραφία μας επανέρχεται στα κανονικά της πλαίσια και χρώματα. Άρα, πάμε να φτιάξουμε ξανά ένα black and white adjustment layer και θα δούμε ότι το black and white adjustment layer διαθέτει κάποια χερουλάκια, τα οποία θα δούμε ότι αυτά τα χερούλια, αν τραβήξουμε το κόκκινο προς τα δεξιά, θα πάει να ανιχνεύσει οτιδήποτε είναι κόκκινο ή περιέχει κόκκινο και θα το κάνει πιο φωτεινό, όπως βλέπετε, ενώ αν το τραβήξουμε αριστερά, θα πάει και θα μαυρίσει τη φωτογραφία και θα κάνει οτιδήποτε είναι κόκκινο πιο σκοτεινό. Άρα μπορούμε πια από αυτή τη φωτογραφία να πάμε σε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, όπως είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Και έτσι μπορούμε να πάρουμε εξαιρετικά λεπτομερείς, ας το πούμε έτσι, φωτογραφία όπου τα σημάδια και οι φακίδες εδώ πέρα από το πρόσωπο έρχονται στην επιφάνεια μαζί με ένα πιο σκοτεινό look με περισσότερο contrast. Τα κίτρινα αντίστοιχα, να τραβήξουμε δεξιά θα φωτίσουν ότι είναι κίτρινο, ότι περιέχει κίτρινο, ενώ αν το τραβήξουμε αριστερά θα το μαυρίσει και βλέπετε τώρα τι δυνατότητες ξεκλειδώνονται σιγά σιγά. Επομένως, παίζοντας με αυτά τα slider μπορείτε να πάρετε πολλά διαφορετικά αποτελέσματα. Ας δοκιμάσουμε να παίξουμε και με τα πράσινα. Ας δοκιμάσουμε με τα cyan που είναι τα γαλάζια. Βλέπετε πώς φωτίζει το φόντο και τα μάτια από πίσω. Ας παίξουμε με τα μπλε. Και ας παίξουμε και με τα mauve. Τώρα για να ξεκινήσουμε καλά, θα πάω εγώ και θα μηδενίσω όλες τις τιμές για να δούμε τι θα παίρναμε αν απλά κάναμε μία, ας το πούμε, μεταμόρφωση της φωτογραφίας και μηδενίζαμε τα πάντα. Θα παίρναμε αυτό εδώ πέρα το ψηλό εντός εισαγωγικών χάλι πράγμα που βλέπετε. Τώρα, για να δουλεύετε γρήγορα, εδώ πέρα υπάρχουν κάποια preset που μπορείτε να επιλέξετε με βάση τα φίλτρα που υπήρχαν σε ένα σπρώμα φωτογραφία. Άρα, μπορούμε να επιλέξουμε το μπλε φίλτρο, θα μας δώσει αυτό. Κατευθείαν παίρνουμε ένα ρετρό ξεθοριασμένο look, όπως μπορείτε να δείτε, πολύ ωραίο. Μπορούμε να πάμε στο darker, που θα μας δώσει ένα εντελώς διαφορετικό look. Δείτε
εδώ πώς είναι όλη η φωτογραφία υποφωτισμένη και το πρόσωπο έρχεται στην επιφάνεια, ενώ εδώ πέρα, στην επόμενη επιλογή, τα μαλλιά και το πρόσωπο είναι φωτεινά, ενώ το φόντο έχει σκουρίνει. Άρα τραβάμε την προσοχή σε αυτή την περιοχή, ενώ πιο πριν γινόταν, μπορούμε να πούμε, το αντίθετο. Μπορούμε να πάμε στο high contrast, το οποίο είναι αυτό εδώ που είναι σαν τη Σαμάρα καημένη. Το high contrast επίσης θα μας δώσει αυτό με το κόκκινο φίλτρο. Το infrared θα πάρει αυτό. Το lighter βλέπουμε ότι παίρνει μια πιο ανάλαφη φωτογραφία. Maximum blacks θα πιέσει πάρα πολύ τα μαύρα και θα μας δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Maximum white θα μας δώσει αυτό. Neutral density παίρνουμε αυτό, το εμετικό πράγμα. Κόκκινο φίλτρο πάλι θα πάρουμε αυτό που βλέπετε με κάτι τρύπες εδώ αντί για μάτια που είναι κενά και κοιτάνε στο άπειρο. Και yellow filter θα πάρουμε αυτό που βλέπετε εδώ. Εγώ συνήθως τι κάνω, πάω εδώ πέρα, πάω στο default. Default, τα αγγλικά μου είναι απίστευτα. Λοιπόν, πάω στο default και από εκεί και μετά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε με τα συγκεκριμένα slider χρησιμοποιώντας αυτό το preview και βλέποντας ότι π.χ. πολύ κίτρινο και πορτοκαλί έχουν τα μαλλιά και το πρόσωπο. Άρα, αν φωτίσω τα κόκκινα τραβάνω σε αυτό δεξιά και τα κίτρινα, θα φωτίσω τα μαλλιά και το πρόσωπο αντίστοιχα. Πράσινο έχει το φόντο και μπλε από ό,τι μπορούμε να δούμε, οπότε αν φωτίσουμε τα πράσινα βλέπουμε ότι σχηματίζουμε ένα πολύ ωραίο εφέ σαν φωτοστέφανο γύρω από την κοπέλα εδώ, εάν δεν θέλουμε να τραβάει την προσοχή τόσο πολύ το φόντο, μπορούμε να πάρουμε αυτό, το τραβήξουμε αριστερά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με τα συγκεκριμένα σαϊάν που είναι εδώ, δηλαδή τα γαλάζια, το ίδιο με τα μπλε και ούτω καθεξής. Τώρα, συνήθως εγώ αυτό που κάνω είναι πειραματίζομαι μετακινώντας αυτά τα slider και γνωρίζοντας τι χρώματα έχει περίπου φωτογραφία για να πάω ένα αρχικό look που με ενδιαφέρει. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που είδα ότι μου αρέσει είναι να δώσω πολύ contrast στη φωτογραφία όπως είναι αυτό, φέροντας λεπτομέρειες του προσώπου και της επιδερμίδας στην επιφάνεια, χωρίς όμως να σκοτεινιάζω πάρα πολύ τα μαλλιά. Επομένως θα τραβήξω τα κόκκινα αριστερά και θα τραβήξω τα κίτρινα λίγο δεξιά, για να πάρω αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Εδώ πέρα τώρα θέλουμε λεπτές κινήσεις για να μην το παρακάνουμε. Από εκεί και μετά θέλω να φωτίσω συγκεκριμένα λίγο παραπάνω τα μάτια εδώ. Για να το κάνω αυτό με μη καταστροφικό πάλι τρόπο, θα πάω σε adjustment layer, θα επιλέξω ένα curves adjustment layer και στο παράθυρο που θα ανοίξει θα κάνω κλικ στη μέση και λίγο πιο πάνω για να δημιουργήσω ένα νέο σημείο ελέγχου και θα τραβήξω αριστερά και επάνω και αυτό θα φωτίσει όλη τη φωτογραφία. Αυτό το εφέ του φωτισμού όμως θέλω να το εφαρμόσω σε συγκεκριμένες περιοχές και πιο συγκεκριμένα θέλω να πάει εδώ στις κόρες των ματιών. Άρα θα πάω στη μάσκα του Curves Adjustment Layer, θα την επιλέξω με αριστερό κλικ και θα πατήσω Ctrl I για να αντιστρέψω το περιεχόμενό της, δηλαδή από άσπρο να γίνει μαύρο. Αυτό θα απενεργοποιήσει όλο το εφέ της φωτεινότητας που δημιουργεί το Curves Adjustment Layer από όλη τη φωτογραφία. Και συνέχεια με αριστερό κλικ μέσα στη μάσκα θα πάρω την βούρτσα από εδώ. Θα φέρω το λευκό χρώμα μπροστά κάνοντας κλικ σε αυτό το βελάκι ή κάνοντας αριστερό κλικ στο μπροστά τετράγωνο και επιλέγοντας το λευκό χρώμα. Και συνέχεια θα πατήσω τη δεξιά ή την αριστερή αγγίλη, ούτως ώστε να αυξομοιώσω το μέγεθος της βούρτσας και να χωράει και να είναι ίσως και λίγο πιο μικρή η βούρτσα μου μέσα στην κόρη του ματιού. Και τέλος θα κάνω αριστερό κλικ, ούτως ώστε να ρίξω λευκό μέσα στη μάσκα, ούτως ώστε το εφέ στην αντίστοιχη περιοχή της φωτεινότητας να εφαρμοστεί στη φωτογραφία. Άρα, όπου η μάσκα είναι λευκή και μπογιατίσω με λευκό χρώμα, στο αντίστοιχο μέρος της φωτογραφίας επαναφέρω το εφέ της φωτεινότητας που έκανα. Εάν εδώ πέρα ξεχυλήσει στράτο και κάνω αυτή τη βλακεία, πώς μπορώ να απενεργοποιήσω το εφέ της φωτεινότητας από εδώ? Είναι πολύ απλό να το σκεφτείτε. Αν με λευκό μέσα στη μάσκα εμφανίζω το εφέ και εφαρμόζω το εφέ της φωτεινότητας σε αυτή την περιοχή, άρα κάνοντας κλικ εδώ και φέρνοντας το μαύρο μπροστά, που σημαίνει ότι θα μπογιατίσω με μαύρο. Αν μέσα στη μάσκα λοιπόν μπογιατίζω με μαύρο χρώμα σε αυτή την περιοχή, απενεργοποιώ και πάλι αυτό το εφέ. Επομένως έτσι μπορείτε να διορθώσετε κάτι, αν κάτι πάει στραβά. Πάμε λίγο να κάνουμε zoom out και βλέπουμε τώρα τα μάτια της πως είναι πριν και μετά, πριν και μετά, πριν και μετά. Οι πιθανότητες είναι να είναι πολύ φωτεινό βέβαια αυτό το σημείο με τα μάτια, άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ή διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο του Curves Adjustment Layer και αν τραβήξουμε αυτό το σημείο ελέγχου πιο κάτω και πιο δεξιά, για να μην είναι τόσο φωτεινά τα μάτια. Αν δεν είναι πολύ φωτεινά, τραβάμε αυτό το σημείο ελέγχου αριστερά και πάνω, βλέπετε τι γίνεται. Και αν θέλετε, το κάνετε και έτσι και δημιουργείται και ένα φανταστικό στρόμπο εφέ. Βλέπετε εδώ, κακός χάμος, έτσι, έτοιμη για clubbing. Λοιπόν, θεέ μου, βλακίες που λέω σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα, εάν αυτό το σημείο ελέγχου το τραβήξουμε κάτω, πιο σκοτεινά μάτια, πάνω πιο φωτεινά. Αριστερά και πάνω ακόμα πιο φωτεινά. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι
να παίξετε λίγο με αυτό και αν δεν είναι αρκετό, μπορείτε να πάτε στο opacity και να έχετε ακόμα ένα σημείο ελέγχου, το οποίο σημαίνει ότι αν κατεβάσετε το opacity, μειώνεται αντίστοιχα το εφέ του συγκεκριμένου layer που φωτίζει τα μάτια. Επομένως, αυτή είναι η original φωτογραφία και εμείς πήγαμε σε αυτήν με ελάχιστες κινήσεις. Πάμε να δώσουμε ένα τελευταίο ρετρό ύφος στη φωτογραφία μας, πηγαίνοντας εδώ πέρα κάτω και επιλέγοντας το gradient map. Τώρα, για να δουλέψει αυτό το κόλπο, θα πρέπει να επιλέξουμε το τέρμα πάνω layer, έτσι, και να κάνουμε κλικ εδώ και να επιλέξουμε gradient map. Αυτό θα πάει και θα ρίξει ένα degradé από αυτά εδώ πέρα μέσα στη φωτογραφία μας, αλλά εκ πρώτης όψης βλέπουμε ότι απλά είναι τραγικό. Μη στεναχωριέστε, γιατί μπορούμε να πάμε στο gradient map, το adjustment layer, και να τραβήξω αυτό λίγο για να φαίνεται καλύτερα, και να κατεβάσω το opacity του, δηλαδή την ένταση, τη διαφάνεια, όπως θέλετε πείτε το, κοντά στο 15 με 20%. Ας ξεκινήσουμε με 20%, είναι too much, άρα θα πάμε στο ίσως 15, είναι λίγο καλύτερα, ας πάμε στο 10%. Και βλέπουμε ότι έχει ξεθοριάσει φωτογραφία και έχει πάρει αυτό το πολύ ωραίο ρετρό ύφος. Στη συνέχεια όμως μπορούμε να αντιχρωματίσουμε και μπορούμε να επιλέξουμε ποιο αυτό το χρώμα για να πάρει περισσότερο contrast και κάτι σαν σέπια. Μπορούμε να πάμε εδώ για να πάρουμε contrast και λίγο καφέ σαν να είναι μια παλιά φωτογραφία. Και μπορούμε γενικά χρησιμοποιώντας διαφορετικά gradient maps πάνω από όλα τα υπόλοιπα layer και έχοντας το gradient map adjustment layer σε ένα opacity 10-15%, να πάρουμε διαφορετικά χρωματικά εφέ τα οποία κάνουν τη φωτογραφία μας εξαιρετικά όμορφη. Και αν κάτι που είδατε σας αρέσει αλλά δεν είναι αρκετά έντονο σαν χρώμα, πάτε στο gradient map και ανεβάζετε πολύ απλά το opacity. Ανεβάζοντας το opacity βλέπετε ότι παίρνετε ακόμα περισσότερο αυτό το εφέ του χρώματος και το contrast ή οτιδήποτε άλλες ιδιότητες δίνει ένα gradient map. Τέλος, μπορείτε στο gradient map από normal να πάτε να δοκιμάσετε το screen, όπου θα πάρετε κάτι λίγο πιο φωτεινό, ή το multiply σε ό,τι αφορά τα blending modes και τις επιλογές που υπάρχουν εδώ. Και αν πάμε για παράδειγμα στο multiply, θα δούμε ότι παίρνουμε κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Επομένως, μπορούμε να δοκιμάσουμε και όλα αυτά και να δούμε αν κάτι από αυτά μας βολεύει. Αλλιώς, normal με ένα 15-20% και είμαστε μια χαρά. Αυτά σε ό,τι αφορά το πώς μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία και να την κάνετε πάρα πολύ εντυπωσιακή σε ό,τι αφορά τη μετατροπή της σε ασπρόμαυρη. Πλέον γνωρίζετε ότι με το Black and White Adjustment Layer μπορείτε να επηρεάσετε συγκεκριμένα χρώματα και περιοχές φωτογραφίας οι οποίες με βάση το χρώμα μπορούν να φωτίσουν ή να σκοτεινιάσουν. Ξέρετε πλέον ότι με το Curves Adjustment Layer και τη βοήθεια της μάσκας μπορείτε τοπικά να επέμβετε και να φωτίσετε ή να σκοτεινιάσετε κάποιες περιοχές για να δώσετε λίγο περισσότερο contrast και λίγο πιο ιδιαίτερο ύφος στη φωτογραφία σας. Και τέλος, μπορείτε και με το Gradient Map να δώσετε πάλι contrast ή κάποιο ειδικό χρωματισμό που κάνει τη φωτογραφία να είναι πιο ρετρό και να δείχνει πιο παλιάς εποχής, ή να δώσετε ένα ίχνος χρώματος για να μην είναι καθαρά άσπρο και μαύρο μέσα στη φωτογραφία. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το μάθημα. Εάν δεν σας άρεσε, δώστε ένα thumbs down στο YouTube και στο άρθρο μας. Εάν όμως σας άρεσε, σπάστε αυτό το thumbs up, το κουμπάκι που υπάρχει εκεί, κάντε subscribe στο κανάλι μας και γραφτείτε στην ενημερωτική λίστα για να μην χάνετε ούτε ένα δωρεάν μάθημα από την Ακαδημία της Craftius Pro. Τέλος, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να μας στείλετε την ερώτησή σας και να απαντήσουμε άμεσα, ή μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο ακριβώς κάτω από το άρθρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, να είστε καλά και ένα μεγάλο τσάο από εμένα και όλη την ομάδα εδώ πέρα στην Craftius Pro. Καλές επεξεργασίες!